Είναι NFC Xperia Smart Tags. Είναι η NFC τεχνολογία, καινούργια τεχνολογία, η οποία ονομάζεται σε Near Field Communication. Και ουσιαστικά αυτό που έκανε ο Αντώνης μπαίνοντας σπίτι του, είναι να περάσει το Xperia Smartphone του πάνω από το NFC ταγκάκι. Αυτό που είχε πρεσετάρει από πριν στο τηλέφωνο του είναι ότι όταν το περνάει πάνω από αυτό το κόκκινο NFC ταγκάκι, το τηλέφωνο του θα ανοίγει το Wi-Fi. Οπότε αυτομάτως το τηλέφωνο του αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο Wi-Fi του σπιτιού του. Τσέκαρε ότι ο υπολογιστής του είναι ανοιχτός. Οπότε έρχεται και κάθεται αναπαυτικά στον καναπέ του, παίρνοντας τα χέρια της αρκετά. Γιατί θα φτιάξει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν παίζει ρόλο. Να σημειώσουμε ότι τα πλέτα είναι επίσης συνδεδεμένη μέσω Wi-Fi στο δίκτυο του σπιτιού του. Οπότε αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει είναι να έχει access στα αρχεία του υπολογιστή μέσω της ταμπλέτας του. Και επιλέγει πολύ εύκολα, δηλαδή ένα φίλτερο. Συγγνώμη. Να πάμε λίγο το φλό και να απαντήσουμε σε ερωτήσεις στη συνέχεια. Οπότε αυτό που βλέπει τώρα είναι το content που είναι αποθηκευμένο στο σκληρό του υπολογιστή του στην ταμπλέτα. Επιλέγει να δει κάποιο βίντεο. Από την ταμπλέτα. Απέναντι έχουμε μια πολύ όμορφη 55 σόνη τηλεόραση. Για ποιο λόγο να δει το βίντεο στην ταμπλέτα. Σωστά. Το πέταξε με το χέρι. Η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi του σπιτιού του. Οπότε, αυτή τη στιγμή στέλνει την εικόνα της ταμπλέτας στην τηλεόραση και απολαμβάνει την ταινία σε μεγάλη οθόνη. Θα μπορούσε. Φυσικά το ίδιο θα μπορούσε να κάνει και από το Xperia Smartphone. Έχει ήδη πρόσβαση στα αρχεία του υπολογιστή του και θα μπορούσε μέσω του smartphone να στείλει τα αρχεία από τον υπολογιστή κατευθείαν στην τηλεόραση. Το Xperia Smartphone βέβαια είναι μια συσκευή που την έχουμε συνέχεια μαζί μας. Οπότε από το να δει κάποια αρχεία του υπολογιστή αυτή τη στιγμή, επιλέγει να δει φωτογραφίες που τράβηξε κατά τη διάρκεια της ημέρας κατευθείαν από το smartphone του στην τηλεόραση. Δεν υπάρχει καλωδίωση σε όλα αυτά, όλα γίνονται ασύρματα, απλά έχοντας όλες τις συσκευές συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi του σπιτιού μας. Και κάνει flow στις φωτογραφίες. Μέχρι στιγμής έχουμε δει πώς μπορούμε πολύ εύκολα να δούμε σε μεγάλη οθόνη, χωρίς να έχουμε κάτι συνδεδεμένο με καλώδιο στην τηλεόραση, βίντεο και φωτογραφίες. Στην καθημερινότητά μας ακούμε και πολύ μουσική όμως. Οπότε, πώς θα σας φαινόταν να μπορούσατε να στείλετε τη μουσική από το κινητό σας κατευθείαν στο surround στην τηλεόρασή σας. Και ελέγχει τα πάντα από το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης. Θα μπορούσε να βγει στο ίντερνετ, να μπει στο YouTube και να βρει κάποιο άλλο είδος κλιπ να ακούσει ή ακόμα και τρέιλερ κάποιας ταινίας. Αυτό που έχουμε κάνει για ευκολία χρήση εδώ πέρα είναι ότι έχουμε συνδέσει το τηλέφωνο με το Smart Dock με HDMI στην τηλεόραση. Το Smart Dock είναι ένα accessoire της Sony το οποίο θα έχουμε διαθέσιμο και όπως βλέπουμε μέσω του interface μπορεί και μπαίνει κατευθείαν στο YouTube. Το τηλέφωνο επίσης είναι ασύρματα συνδεδεμένο στο Wi-Fi, οπότε έχει ίντερνετ. Και όπως βλέπουμε, μπορεί να μπει και να περιληφθεί κατευθείαν στο YouTube. Έχει το δολάρα από το ίδιο. Τι
technology has changed our world. My name is John, and this is my world. Making what was once impossible. My name is Anna, and this is my world. Possible. My name is Yumiko, and this is my world. With technology advancing so rapidly today. My name is Fang, and this is my world. Επίσης, μπορεί να έχει από την άνεση του καναπέ του εμπειρία web surfing, να σε φάρει στο ίντερνετ τις αγαπημένες του σελίδες από την άνεση του καναπέ του. Ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούμε αυτό το smart dock είναι επειδή από πίσω έχει υποδοχή USB, οπότε μπορεί να κάνει να σε φάρει στο ίντερνετ και να χρησιμοποιεί το κινητό του σαν multimedia sender με τη χρήση πληκτρολογίου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό, επιλέγει να δει τι έκαναν αυτές οι ομάδες στα αθλητικά. Πρέπει να βλέπεις στο κινητό σου, πελαφρύσει με αυτό. Κατευθείαν, ακριβώς. Η μόνη διασύνδεση με καλή όδη που υπάρχει σε ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής είναι με HDMI το τηλέφωνο στην τηλεόραση. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι ασήμαντα. Εκτός αυτού, βέβαια, πολλοί έχουμε Facebook, αν όχι όλοι από εδώ μέσα. Οπότε, από την άνεση του καναπέ του με τη χρήση του πληκτρολογίου, μπορεί πολύ εύκολα επίσης να πετυχηθεί στο Facebook. Να δει τη σελίδα του, να δει το homepage, τι έχουν κάνει οι φίλοι του. Και ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής δεν έχει καλωδίωση. Είναι σύμμυλες, είναι όλα ασύρματα, εύκολα σε access, χωρίς να χρειάζεται κάποιο ιδιαίτερο σετάρισμα, απλά έχοντας την τηλεόραση, το Vive, το tablet και το Xperia smartphone, τις τέσσερις οθόνες δηλαδή για τις οποίες μίλησε πριν ο Αντώνης, συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi του σπιτιού μας. Χωρίς καμία ιδιαίτερη άλλη ρύθμιση. Μιλώντας για content επίσης και βλέποντας πριν τον Αντώνη να βλέπει τις φωτογραφίες του, τη μουσική του και όλα αυτά, σαν Sony πλέον έχουμε αυτό το πολύ δυνατό asset που είπε ο Αντώνης, το content. Αν και το Sony Entertainment Network αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα, έχουμε φροντίσει ούτως ώστε σήμερα να μπορέσουμε να σας δώσουμε μια μικρή γεύση και πιο συγκεκριμένα από το Music Unlimited. Υπάρχει φυσικά και το Video Unlimited που έχει ταινίες και το PlayStation Network. Απλά μπορούμε να δούμε λίγο από το Music Unlimited μια μικρή γεύση από τι θα είναι άμεσα στο μέλλον διαθέσιμο στην Ελλάδα. Όπου το Music Unlimited είναι το online content της Sony με πάνω από 15 εκατομμύρια τραγούδια διαθέσιμα και αυτό που μπορείς να κάνεις μέσω της εφαρμογής του Music Unlimited είναι να φτιάχνεις, να έχεις online access, να ακούς τραγούδια, να φτιάχνεις τα δικά σου playlist, είτε από τον υπολογιστή σου, είτε από το tablet, είτε από το Xperia smartphone και να έχεις access παντού. Να έχεις φτιάξει μια playlist ή διάφορες playlist τις οποίες εσύ έχεις επιλέξει να δημιουργήσεις και να μπορείς να κάνεις access αυτές τις playlist από όπου και αν βρίσκεις. Συγκεκριμένα έχουμε ήδη φτιάξει εδώ πέρα μια playlist μέσω του Vario και ο Αντώνης μπορεί να ακούσει αυτή τη στιγμή τα τραγούδια τα οποία έχει βάλει σε αυτή την playlist από το κινητό του. Το Music Unlimited έχει πλέον αναβαθμιστεί και δίνει και το feature του να ακούσει το playlist που έχει δημιουργήσει σε offline mode, χωρίς να